Αυστηρό μήνυμα ακόμα και αποβολής της Ελλάδας από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις εξέπεμψε ο Χέρμπερτ Χούμπελ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των FIFA και UEFA που βρέθηκε για λίγες ώρες στην Αθήνα και είχε συναντήσεις με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο. Είναι ώρα όλοι να αφήσουν τα όπλα. Δεν υπάρχει χώρος για βία. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Σκοπός είναι πάντα να κερδίζεις. Αλλά η νίκη δεν μπορεί να επιβάλλεται με όπλα, με απειλές, ακόμα και με το έγκλημα. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές από την Super League. Και θα είναι ένα πρώτο βήμα για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ακόμη και μια αναστολή της ιδιότητας μέλους της Ελλάδος δεν είναι αδιανόητη. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει η FIFA. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο βήμα για να θεραπεύσουμε αυτήν την κατάσταση είναι να σταματήσουμε τη βία. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Αλλά η απόφαση των δικαιοδοτικών οργάνων της UEFA και της FIFA μπορεί να είναι πολύ αυστηρή, καθώς η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο οδηγείται σε σημείο καμπής και η λέξη Grexit δεν είναι πλέον κάτι το αδύνατο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όσες δύσκολες αποφάσεις χρειάζονται για την εξυγένση, ενώ η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη χαρακτήρισε καταστροφικό το ενδεχόμενο ποδοσφαιρικού Grexit. Σε βάρος της ΠΑΕΠΑΟΚ αλλά και προσωπικά του Προέδρου της Ιβάν Σαββίδη, ήδη ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.